αναπτύσσει ψυχή ημών. Και τη διατίσσομαι ημί διατή και αιώνατα, όσοι αναβείτε πιστά. Ζω μαρτύριο τη έκθεση και έδωσα αυτόν άκρο και ούτε προτάσσω τον πιστέ τη έκθεση. Η δουλειά του μου κυλήσατε εσύ, καλέσατε εσύ και μαϊ, ούτε πιντε επίσταντε εσύ, επισέκατε σε έξω με νέα και κυρίω. Και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα του Θεού.
Σήμερα βρισκόμαστε στην κοινότητα Μικρολίμνης, όπου γιορτάσαμε τον Αγιασμό των Υδάτων. Είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Χριστιανοσύνης. Σήμερα, όπως μας είπε και στην λειτουργία ο Αρχιερετικός Επίτροπος Πάτερ Ιωαννίκιος, ανοίγουν οι ουρανοί. Ευχόμαστε η ουρανή επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος να χαρίσει σε όλο τον κόσμο υγεία, ειρήνη, την πολυπόθητη που ζητάμε αυτή τη στιγμή στην γη, χαρά, χαμόγελα σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους. Δίπλα μου έχω και τον νεαρό, τον Αυγουστίνο τον Τραγιανόπουλο, ο οποίος τόλμησε με μείον 2 βαθμούς να μπει και να πιάσει το σταυρό. Χρόνια πολλά και από μένα. Νομίζω καλό γίνει περίτα. Πώς είστε? Όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, βρισκόμαστε στο υπέροχο εδώ δημοτικό διαμέρισμα της Μικρολίμνης, όπου ρίχνουμε το σταυρό κάθε χρόνο, κάνουμε τον αγιασμό στην εκκλησία του Αγίου Θανασίου και στη συνέχεια ρίχνουμε το σταυρό, και κάθε χρόνο έχουμε αυτό το λογισμό, ερχόμαστε εδώ, ποιος θα πέσει να πιάσει το σταυρό. Έτσι λοιπόν κάθε χρόνο προσπαθούμε να βρούμε. Πέρσι είχαν πέσει 3 κριτικοί, οι οποίοι ήταν φιλοξενούμενοι, ήταν περαστικοί από την Πρέσπα και έπεσαν και πήραν την ευλογία αυτή. Φέτος όμως έπεσε ένας πρεσπιώτης στην καταγωγή, ο Αυγουστίνος που τον παρουσίασε ο κύριος Δήμαρχος, και ο οποίος παρόλο το μικρό της ηλικίας του έπεσε στα παγωμένα νερά της λίμνης και κολύμπησε για αρκετή ώρα, γιατί πετάξαμε και το σταυρό πάρα πολύ μακριά. Χρόνια πολλά και από μένα. Χριστός που βαφτίζεται σαν σήμερα, να δίνει φώτιση σε όλο τον κόσμο. Και χρόνια πολλά σε όλους.